Συγκίνηση και χαρά για την επιστροφή του στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου συναντά και πάλι παγιού του συνεργάτε, ήταν στι πρώτε αναφορέ του Μιχάλη Σαρή κατά την ανάληψη, ξανά μετά από πέντε χρόνια, των Ηνίων τη κυπριακή οικονομία. Οι συνθήκε είναι πολύ διαφορετικέ, όπω συμβαίνει στην οικονομική ζωή κάθε χώρα. Όπω είπε και ο φίλο Βάσο, αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα. Οι φίλοι τη Κύπρου έχουν λιγοστέψει. Οι προκλήσεις έχουν πολλαπλασιαστεί. Έχουμε όμως χαράξει ένα δρόμο. Έχουμε συμφωνήσει σε ορισμένες διαρθρωτικές και δημοσιονομικές αλλαγές που πιστεύουμε μπορούν να αποτελέσουν την βάση μιας επανόδου σε ανάπτυξη μείωση της ανεργίας και να επανέλθει η Κύπρος σε πιο γνώριμους καιρούς ευημερία. Ο κύριος Σάρης σημείωσε πως το Υπουργείο Οικονομικών καλείται να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Πιστεύω ότι μαζί δουλεύοντας με το σκληρό τρόπο που ξέρω ότι δουλεύετε θα οδηγήσουμε αυτό το πλοίο που λέγεται Κύπρος σε ένα ασφαλές λιμάνι όπου όλοι μας θα αισθανόμαστε καλύτερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τέος Υπουργός Οικονομικών Βάσο Σαρλή, κατά την αποχαιρετιστήρια ομιλία του, απολογήθηκε προς το προσωπικό του Υπουργείου για τις μειώσεις στους μισούς και τα επιδόματά τους, τονίζοντας ωστόσο πως οι περικοπές ήταν απαραίτητες για το καλό της κυπριακής οικονομίας.